Καλησπέρα. Νομίζω ότι μόνο ο μουσικός δεν έχει εκπροσώπηση. Πείτε ότι είναι εδώ το σκηνικό και η ηθοποιοί. Τι κάνετε, κορίτσια, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά. Μου έκανε πολύ εντύπωση το ότι είναι ένα σκηνικό γεγονός και όχι μια θεατρική παράσταση ή ένα δρόμενο ή ένα κόνσεπτ, εν πάση περιπτώσει. Θες να μου εξηγήσεις, Μαρία μου, γιατί αυτός ο ιδιότυπος τίτλος. Ναι, βεβαίως. Στη διάρκεια των προβών λειτουργήσαμε πάρα πολύ μέσα από αυτοσχεδιασμούς και ήταν πολύ κοντά η λογική μας στην λογική της performance και το happenings. Mm-hmm. Δηλαδή στήσαμε ουσιαστικά μικρά σκηνικά γεγονότα, μικρά σκηνικά επεισόδια, τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο και θέλαμε έτσι και σαν μια ιδιαιτερότητα να δώσουμε αυτό το χαρακτηρισμό στην παράστασή μας. Ότι είναι ένα σκηνικό γεγονός που το αποκαλύπτουν τρεις ηθοποιοί και ένας μουσικός ζωντανά. Είναι πολύ ωραίες και οι φωτογραφίες που έχετε και είναι πολύ αποτελεσματικές. Αυτός ήταν ο όρος που μου ήρθε όταν τις είδα. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι μέσα. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει ακριβώς η φωτογραφία, αλλά αισθάνθηκα ότι ήμουν μέσα. Οι φωτογραφίες, να πούμε ότι είναι του Μπούμπα Γκαμπετάβα, είναι πολύ καλός φίλος και συνεργάτης. Και πραγματικά έτσι νομίζω ότι αναδεικνύουν πολύ ωραία την παράσταση. Με μεγάλη χαρά να τον δούμε εδώ με την υπόλοιπη δουλειά του, ε. Ωραία. Και εκτός παράστασης, δηλαδή. Ωραία. Η υπόθεση, λοιπόν. Λοιπόν, το Κόσμι σε πόλεμο είναι ουσιαστικά ένα σκηνικό γεγονός, μια δράση, η οποία διαπραγματεύεται τον πόλεμο. Mm-hmm. Με αφορμή τον Τροϊκό πόλεμο, μιλάμε για το πώς διαχειριζόμαστε τη βία και την κατάσταση κρίσης στην εποχή που ζούμε τώρα. Και ουσιαστικά έχουμε να διαχειριστούμε την ιστορία του Τροϊκού πολέμου, το μύθο του Τροϊκού πολέμου και πώς αυτός μπορεί να υπάρξει σήμερα. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάποιες αντιστοιχίες μεταξύ του Τροϊκού πολέμου και του πολέμου σε οποιαδήποτε έκφανση που ζούμε σήμερα. Σε ποια από αυτές ήθελες εσύ να δώσεις φως? Σε όλες. Σε όλες. Σε όλες, με την έννοια. Αλλά κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος και τα ζητήματα που διαπραγματεύεται η παράσταση είναι πανανθρώπινα. Οπότε, είτε πρόκειται για τον Τροϊκό πόλεμο, είτε πρόκειται για τον Πρώτο ή Παγκόσμιο, τον Ψυχρό, την Τζιχάντ, τον Οικονομικό πόλεμο. Πάντα έχει να κάνει με τη βιαιότητα, με την κρίση, με τον πόνο, με όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε καταστάσεις κρίσης. Είναι πάντως εξαιρετική η συνοχή των θεμάτων. Δηλαδή, βλέπεις πώς από το θέμα της μετανάστευσης και το αγόρι με τη βαλίτσα περνάμε σε έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα και να είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μα παντού δεν υπάρχει πόλεμο σήμερα. Παντού υπάρχει και μέσα στο κεφάλι μας είναι ο σημαντικότερος πόλεμος. Αυτό που θέλω να πω, να συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό που λέει η Μαρία. Είναι ότι ο μύθος είναι πάντα επίκαιρος. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπε, όταν μιλά για πανανθρώπινα ερωτήματα που ταλανίζουν τον άνθρωπο από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί σε αυτόν τον κόσμο και μιλάμε για τη βιαιότητα η οποία υπάρχει σαν στοιχείο σε κάθε άνθρωπο και σε συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό είναι δηλαδή το εξαιρετικό, ας πούμε, πώς σε συγκεκριμένες συνθήκες ο άνθρωπος μπορεί να μετατραπεί σε κτίνος και ταυτόχρονα να είναι κτίνος αλλά και Θεός. Δηλαδή, να αγαπάει και να σκοτώνει. Πώς γίνεται αυτό? Αυτά είναι ερωτήματα που προφανώς μας αφορούν, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την παράσταση. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το σήμερα, γιατί η βία και η τρομοκρατία που υπάρχει παντού και δίπλα μας, και ας κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε, αλλά υπάρχει δίπλα μας, γιατί όταν τρως, βλέπεις ειδήσεις, τρως κανονικά το φαγητό σου και δολοφονούν, ας πούμε, τον Ρώσο πρέσβη στην Τουρκία και εσύ συνεχίζεις να τρως. Και το έπαθα πλάνα, εγώ. Το έπαθα πλάνα εγώ και αναρωτιέμαι και έρχομαι και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά. Η βία υπάρχει μέσα μας, έτσι. Γιατί σε συγκεκριμένη συνθήκη εγώ μετατρέπομαι σε ένα κτίνο, σε ένα ζώο? Μα γεννιόμαστε με το ορμέφητο της βίας. Ναι, φυσικά. Ούτως ή άλλως. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Μπορεί δηλαδή, πώς αλλάζει το σύστημα, αλλάζει από το άτομο ή από το σύνολο? Δηλαδή, τώρα αυτά τα λέω, είναι ερωτήματα δικά μου. Καλά κάνεις και τα λες, οποία γιατί με αφορούν και τα οποία είναι μέσα στην παράσταση, και μέσα από την υποκριτική, δηλαδή που η υποκριτική της παράστασης και το θέμα που θίγει όλη αυτή η ιστορία δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει απαντήσεις η παράσταση, γιατί και η λειτουργία του αφηγητή δεν είναι να δώσει απαντήσεις. Θα δίνει δουλειά της να δώσει. Είναι να πει μια ιστορία σημαντική, mm-hmm. που νομίζω ότι αφορά όλους μας και να κάνει τον ακροατή να την ακούσει. Και λέω ακροατής, δεν λέω θεατής, γιατί ο τρόπος που ανεβαίνει αυτό το έργο, πέρα από το ότι έχει μια σκηνική δράση και κάτι βλέπεις, αφορά πάρα πολύ και στο κομμάτι της ακοής, του να μάθουμε να ακούμε μια ιστορία. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Και η μουσική.
Ναι. Είναι μια τέταρτη αφήγηση. Είναι μια τέταρτη αφήγηση που ουσιαστικά συμπληρώνει τις αφηγήσεις των υπολείπων ηθοποιών και δημιουργεί και τα τοπία. Άρα το μοτίβο είναι αφηγηματικό. Είναι... Ναι. Μάλιστα. Είναι ηθοποιοί που αφηγούνται ιστορίες. Ναι. Μία ιστορία. Την ιστορία του Τροϊκού Πολέμου, αλλά δοσμένη με μια σύγχρονη γλώσσα και γραμμένη από σημειώσεις του Ματίας Λάγχοφ, ενός Γερμανού σκηνοθέτη. Διαδοχικά γίνεται αυτό, δηλαδή αναλαβαίνει ένας να αφηγηθεί και αργότερα παίρνει τη σκητάλη. Ένας χώρος, πώς είναι ο χώρος της αρχαίας τραγωδίας, αυτό το πράγμα, είμαστε όλοι μαζί. Αν δεν είναι ένας, αν δεν είναι μαζί, σε αυτό το πράγμα, μαζί με το κοινό όμως. Δηλαδή είναι τέσσερις οι αφηγητές, οι τρεις ηθοποιοί, ο μουσικός και το κοινό είναι ο πέμπτος πραγματικά. Είναι συνδετημόνας, δηλαδή είμαστε όλοι μαζί μέσα σε αυτό. Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί αυτό το μοτίβο καθυποβάλλει εξίσου με μια θεατρική παράσταση που θα σε παρασύρει και θα ξεχαστείς. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, παρακολουθώντας κάποιον, αυτό ρε παιδί μου, δεν θα ήταν πιο αποτελεσματική μια παράσταση που έχει σκηνικά, που διαδραματίζεται μια ιστορία επάνω, που βλέπεις ηθοποιούς να κινούνται, να αλλάζουν ρόλους, να αλλάζουν κοστούμια. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Είναι ναι. Το ίδιο έντονη έτσι. Η αφήγηση. Φυσικά. Έτσι. Και είναι και πολύ δύσκολη η αφήγηση. Mm-hmm. Το να κάνεις τον άλλον, δηλαδή να σε ακούσει πραγματικά, χωρίς να είσαι. Δηλαδή δεν έχουμε ένα ρεαλιστικό θέατρο όπου κάποιος παίζει το ρόλο του πατέρα, της μητέρας, του παιδιού και μια οικογενειακή ιστορία. Έχουμε μια αφήγηση του Τροϊκού Πολέμου. Που όμως χρησιμοποιεί τη σύγχρονη γλώσσα. Δηλαδή, τώρα, άμα σας πω ένα απόσπασμα από το έργο, θα καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με το έπος του Ομήρου. Έτσι. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί τη σύγχρονη γλώσσα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει λειτουργία του αφηγητή, ο οποίος αφηγητής τι είναι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει ακούσει μια ιστορία πολύ σημαντική και θέλει να τη μοιραστεί. Ο Άγγελος, ο Αγγελιοφόρος. Mm-hmm. Μπορεί να είναι όμως ένας άνθρωπος που ήταν ένας αυτόπτης μάρτυρας. Μπορεί να μην ήταν βιωματικό, να μην το έζησε, αλλά να ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί και να το είδε. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να είναι κάποιος που το βίωσε. Αυτό υπάρχει μέσα στο έργο. Υπάρχουν στιγμές που ο ηθοποιός είναι σαν να παρουσιάζει τη μνήμη του ρόλου. Δηλαδή, ο Έαντας εμφανίζεται. Μέσα από το στόμα του ηθοποιού εμφανίζεται ο Έαντας. Μα σε συνδυασμό και με τα κοστούμια σας που βλέπω στη φωτογραφία, ναι. Μου κάνει πολύ φρέσκο και πολύ μοντέρνο. Είναι. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνουμε τις ημερομηνίες, κυρίες και κύριοι. 20, 21, 22, 27, 28 και 29 του μήνας. Στο Studio Vis Motrix.